Ολοκληρώνονται την Παρασκευή 31 Αυγούστου οι θερινές εκπτώσεις. Για την πόλη της Καβάλας, ο τζίρος στα καταστήματα δεν φαίνεται πως κινήθηκε όπως θα ήθελαν οι επαγγελματίες, λέγοντας πως ναι, μεν υπάρχει κίνηση και από ξένους τουρίστες, ωστόσο η αγοραστική δύναμη δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα. Κοιτάμε απλώς. Κάθε πέρσι και καλύτερα, έτσι λέμε. Από ό,τι φαίνεται, το καλοκαίρι του 2018 δεν πήγε τόσο καλά όσο το καλοκαίρι του 2017. Αν και η τουριστική κίνηση στην Καβάλα ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, ο Εμπορικός Σύλλογος της Καβάλας τονίζει ότι η εμπορική κίνηση δεν ήταν τόσο αυξημένη όσο με πέρσι. Σε σχέση με την περσινή χρονιά, δυστυχώς, είναι πιο κάτω. Αυτό γιατί συμβαίνει? Γιατί το μήνα Ιούλιο πραγματικά η κίνηση όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι ήταν μειωμένη. Είτε ήταν οι καιρικές συνθήκες, είτε ήταν άλλοι εξωγενείς αστάθμητοι παράγοντες, δεν το γνωρίζουμε. Καλό είναι όμως το Σεπτέμβριο να γίνει μια ευρεία σύσκεψη, ώστε να μπορέσουν να τεθούν όλα αυτά στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να καλυτερέψουμε την κατάσταση για το 2019. Οι προσπάθειες από τους αρμόδιους παράγοντες, είτε είναι από την κυρία Ιωσήφιδου, είτε είναι από τους θεματικούς αντιπεριφερειάρχες τουρισμού κτλ., γίνονται. Και σίγουρα θέλουν το καλό και κάνουν τεράστιες προσπάθειες. Αλλά από εκεί και μετά, εμείς αυτό που έχουμε να αναφέρουμε είναι ότι η αποτύπωση όσον αφορά την εμπορική κίνηση, την εισρωή χρημάτων από το τουριστικό κομμάτι, είναι μειωμένη σε σχέση με πέρσι. Είναι επίσης γεγονός ότι πέρσι ζήσαμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά τουριστικά και ξαναλέω όσον αφορά την εισπραξιμότητα, αλλά σίγουρα για να διατηρηθεί σε εκείνο το επίπεδο είναι λίγο δύσκολο. Τα απολύτως απαραίτητα. Όταν είναι πολύ χαμηλές οι τιμές και τώρα περιμένω και τις πιο χαμηλές για να... Οπότε όλοι οι Έλληνες προς το τέλος να έχουμε μεγαλύτερη έκπτωση. Βέβαια δεν βρίσκουμε τα νούμερα που θέλουμε, αλλά αν βρούμε και όταν βρούμε και... Πέρσι κάνατε περισσότερα ψώνια σε σύγκριση με... Έχει 3 χρόνια, δεν κάνω... Ναι, πήραμε. Σε σύγκριση με πέρσι κάνατε περισσότερα ψώνια πέρσι? Πέρσι ναι. Φέτο τίποτα. Κάποια πράγματα ναι, ψώνισα. Πώς σας φάνηκαν οι τιμές? Πολύ καλές. Περιμένετε να έχουμε και περισσότερες, έτσι πιο μειωμένες εκπτώσεις για να πάρετε κάτι ακόμη καλύτερο? Θα προτιμούσα να είναι πολύ καλύτερες οι τιμές, να βοηθάνε έτσι τον κόσμο και έτσι να έχει και κίνηση η αγορά. Κάθε πέρσι και καλύτερα λένε στην αγορά της Ορεστιάδας, καθώς κάθε χρόνο η κίνηση στην αγορά μειώνεται. Φέτος το καλοκαίρι η κίνηση ήταν σε μέτρια επίπεδα, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, προσθέτοντας πως υπάρχει έντονη ανησυχία, διότι κάθε μέρα κλείνουν καταστήματα, κάτι που όπως λέει δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο και αβεβαιότητα για το μέλλον. Ούτε πάρα πολύ καλά, ούτε και άσχημα. Δεν ήταν βέβαια τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Δυστυχώς και με λύπη μας το λέω αυτά, κάθε μέρα κλείνουν καταστήματα. Αυτό είναι που μας στενοχωρεί όλους μας και μας βάζει σε ένα φαύλο κύκλο να αναρωτιόμαστε για το τι θα κάνουμε αύριο και το πώς θα κρατήσουμε τα καταστήματά μας. Ήδη κάθε χρόνος που περνάει είναι και χειρότερος. Πιστεύω ότι όμως υπάρχει μια αισιοδοξία στην άκρη η οποία δεν θα πεθάνει ποτέ, είμαστε Έλληνες. Σε όλο αυτό έρχεται να προσθεθεί ο ανταγωνισμός από τις γείτονες χώρες, Βουλγαρία και Τουρκία, ειδικά τις τελευταίες ημέρες μετά την πτώση της τουρκικής λίρας. Φέτος με τόσα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και με τη γείτονα χώρα που όχι μόνο η πτώση της τουρκικής λίρας, αυτό που λένε ότι δεν μπορούν να έρθουν οι Τούρκοι εδώ, ισχύει. Το βασικότερο είναι ότι έχουν γίνει ένας ελκυστικότατος προορισμός για πάρα πολλούς άλλους τουρίστες οι οποίοι επισκεπτόντουσαν την πόλη μας. Έχει αλλάξει η ισορροπία όσον αφορά τους Βαλκάνιους τουρίστες, έχει μετατοπιστεί. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εισόδων στα μαγαζιά μας. Παλιά πηγαίναμε, ψωνίζαμε, αλλά τώρα όχι, τα έχουμε καταργήσει. Όχι, βασικά όχι, κάνουμε βόλτα εκεί. Αλλά λίγα πράγματα σε λίγες περιπτώσεις. Οι τιμές τώρα που έχει πέσει πάρα πολύ λίρα πώς είναι, πώς τις βλέπετε? Δεν έχω κάποια άποψη τώρα. Τουρκία-Βουλγαρία πηγαίνετε για ψώνια? Καμιά φορά. Οι τιμές πώς είναι, πώς τις βλέπετε σε σχέση με τις ελληνικές? Πολύ πιο φτηνά από ό,τι εδώ. Εγώ μένω στη Γερμανία και παλαιότερα πήγαινα στην Τουρκία, αλλά τώρα αντιτίθομαι. Και εξηγήστε μας λίγο γιατί. Γιατί γίνονται αυτά με την γείτονα χώρα και δεν συμφωνώ με αυτά που κάνει ο λεγόμενος εισαγωγικά Σουλτάνος. Εσύ ψωνίζεις από Τουρκία?
Όχι. Μπορεί οι τιμές στην Τουρκία και στη Βουλγαρία να είναι πολύ πιο χαμηλές από ό,τι στην Ελλάδα. Ωστόσο, οι κάτοικοι εδώ της Ορεστιάδας, όπως δηλώνουν στην κάμερα του Ένα Channel, προτιμούν τα τοπικά καταστήματα προκειμένου να στηρίξουν την τοπική οικονομία και αγορά. Έκτος καταλαβαίνω, αλλά είναι δύσκολο θέμα. Ο καθένας θέλει να γλιτώσει λίγο. Όχι, δεν ψωνίζω. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν θέλω να ψωνίζω γι' αυτό. Προτιμάτε να στηρίξετε την τοπική αγορά, έτσι δεν είναι? Καλώς, ναι. Υπάρχουν πολλοί που το κάνουν αυτό. Ειδικά τώρα με τη λίρα που έχει πέσει. Δεν ξέρω, εγώ δεν το κάνω πάνω. Δεν έχω πάει και δεν πρόκειται να πάω. Δεν ξέρω, όπως μου λέει ο καθένας. Όχι, δεν ψωνίζω. Για εξήγησέ μου γιατί. Γιατί δεν πάω καθόλου προς τα εκεί. Έχω πάει κανένα δύο φορές μόνο. Ωστόσο, πολλοί κόσμος προτιμάει την Τουρκία και τη Βουλγαρία, καθότι είναι πιο φτηνά. Ναι, είναι πάρα πολύ φτηνά, σαν τις με γενικώς Ελλάδα. Κάποιες φορές ναι, αλλά στηρίζουμε τον τόπο μας κυρίως, γιατί μας χρειάζεται, οπότε παραμένουμε εδώ, όσο μπορούμε βέβαια.